Ήταν μια ευτυχή συγκυρία το να βρούμε αυτό το παλαιοντολογικό λείψανο, αλλά περισσότερα για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου ευρήματος μπορούν να σας πούν οι πιο ειδικοί στην εφορία σπηλαιολογίας, παλαιοανθρωπολογίας, οι οποίοι ήρθαν σήμερα και το εξέτασαν. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω γενικά για τη δουλειά την οποία έχουμε κάνει εμείς. Πριν από λίγες μέρες, στο πλαίσιο ενός μεγάλου τεχνικού έργου που κάνει η ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης και ειδικότερα στις υπόρειες του Λυκαίου Όρεους, εργάτες ειδικευμένοι που είχαν προσληφθεί από την υπηρεσία μας, από την εφορία αρχαιοτήτων Αρκαδίας, για να παρακολουθούν, να εποπτεύουν αυτές τις εξκάφες, εντόπισαν κάποια λείψανα παλαιοντολογικά, δηλαδή απολυθωμένα λείψανα ζώων. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτός ο χαβλιόδοντας που προέρχεται από έναν ελέφαντα. Αμέσως μόλις εντοπίστηκε το έβριμα, καθαρίστηκε ο χώρος και απομονώθηκε από τις εργασίες εξόρυξης της ΔΕΗ. Παρελήφθησαν αυτά τα ευρήματα, ένα κομμάτι είναι στην Αρχαιολογική Συλλογή Μεγαλόπολης και το άλλο που βλέπετε είναι εδώ. Μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας, φυλάσσονται εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τρίπολης και αμέσως ειδοποιήθηκε η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων, παλαιοανθρωπολογίας και σπηλαιολογίας, η οποία και σήμερα έκανε αυτοψία και στο χώρο έχει κάνει. Σας θυμίζω ότι στην ίδια περιοχή το 1902 σε παλαιοντολογικές έρευνες είχαν αποκαλυφθεί από τον καθηγητή το γνωστό τον Σκούφο εκείνη την εποχή παρόμοιου τύπου παλαιοντολογικά ευρήματα από παρόμοια ζώα. Είναι γνωστή για το παλαιοντολογικό της ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μιλήσω από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή κατά πόσο αυτά τα ζώα τα μεγάλα συμβίωναν τυχόν και με ανθρώπους, δηλαδή αν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή έμεσες ενδείξεις, όπως παραδείγματος χάρη λίθινα εργαλεία και πολλά άλλα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ενδείξεις ότι παράλληλα με αυτά τα ζώα από κάποια εποχή και μετά συμβίωναν και άνθρωποι, και πιστεύω ότι αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στην έρευνα που ενδεχομένως να συνεχιστεί σε συνεργασία με την εφορία παλαιοανθρωπολογίας, δηλαδή στο να δούμε, να επιβεβαιώσουμε αν κάποια στιγμή έχουμε και ανθρώπινη παρουσία σε αυτή την περιοχή της λεκάνης της Μεγαλόπολης, όπου από παλιά γνωρίζουμε ότι έχουμε παλαιοντολογικά ευρήματα.